ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να σπάσουν μονοπόλια. Ποια είναι τα μονοπόλια στη συγκεκριμένη περίπτωση? Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα, και δεν είναι διαπίστωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά των κρατικών υπηρεσιών και των αρχών και τα λοιπά, ελέγχω ότι σήμερα οι εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερα λεφτά από ό,τι έπαιρναν πριν από 15 χρόνια. Τι συνέβη αυτά τα 15 χρόνια? Κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία, κυβέρνησε και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, αυτές οι κοκορομαχίες που δυστυχώς μεταφέρονται και σε αυτό το πάνελ σήμερα είναι πραγματικά παραπλανητικές, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο, γιατί μας βλέπουν άνθρωποι που έχουν γονατίσει σήμερα. Θέλει θράσος για να τους μιλάς και να τους λες αυτά τα πράγματα. Μιλάει για τι η κυβέρνηση? Μιλάει για την ακρίβεια την οποία έφερε ο πόλεμος? Πριν 2 μήνες, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ξέρετε πόσο έκανε η μεγαβατόρα? 300 ευρώ. Πόσο κάνει σήμερα? 300 ευρώ. 259. Άρα, ότι 259. Έπεσε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε στον κόσμο με καθαρά λόγια, που δεν έχει καμία πρόθεση, ούτε κανένα λόγο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία να το κάνουν. Γιατί αυτοί οι οποίοι σήμερα βιώνουν αυτά τα πράγματα, πραγματικά σκεφτόμουν τώρα που άκουγα τους κυρίους προλαλήσαντες, πόσο ενδιαφέρον θα έχει εδώ στο πάνελ να ήταν ένας αγρότης, να ήταν ένας κτηνοτρόφος, για να μιλήσει για τα ψίχουλα τα οποία δίνει η κυβέρνηση, που πραγματικά δεν φτάνει ούτε για ένα αστικό εισιτήριο μετεπιστροφής. Αυτά τα πράγματα ακούμε βαρύγδουπους λόγους. ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Στις 10 του Νοέμβρη που μας πέρασε, το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταθέσει μια τροπολογία για τους αγρότες. Να απαλλαγεί από ΦΠΑ, να απαλλαγούν από ΦΠΑ τα είδη τα οποία έχουν σχέση με τη γεωργία, να μην πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, και όσον αφορά το ρεύμα να φτηνίνει σχετικά με τη ρήτρα να προσαρμόγεις. Ξέρετε τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Το πέταξε, το τσαλάκωσε στα σκουπίδια. Ξέρετε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Στήριξε αυτή την ενέργεια. Άρα λοιπόν ο Φερετζές αυτής της πολιτικής τους δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια συγκάλυψης αυτών των εθνών μέσα από αυτές τις κοκορομαχίες. Πάμε τώρα ειδικότερα, μια που το αναφέρατε κύριε Παναστάση, γιατί πριν από μερικούς μήνες, όχι πολύ μακριά, είχαμε και κινητοποιήσεις αγροτών που έθεταν το θέμα των καυσίμων, που έθεταν το θέμα της καλλιεργικής ακρίβειας με έναν τρόπο, δηλαδή ότι έχουν αυξηθεί οι προμήθειες και οι πρώτες ύλες. Εδώ τώρα τι πρέπει να γίνει? Δεν είναι μόνο οι αγρότες ή και οι κτηνοτρόφοι, τους χρησιμοποιείς αν θέλετε σαν ένα παράδειγμα. Έτσι. Όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή, η ενέργεια έχει γονατίσει τα πάντα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το παραμύθι, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα τη χρησιμοποιήσω, το παραμύθι που καλλιεργείται σε σχέση με το μέλλον, με το αύριο. Γιατί κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, και τα κόμματα τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, ότι για μια άμεση, επικαλούνται όλοι, αντικατάσταση των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και προς την Ελλάδα, είναι αδύνατη τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Ναι. Και οι περισσότερες πηγές αερίου σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο μάξιμο. Για παράδειγμα να σας πω μόνο ότι η Gazprom παράγει σήμερα περισσότερα ενέργεια από όσοι παράγουν μαζί η BP, η Shell, η ExxonMobil, η Chevron και η Αράμκο, η Αραβική. Άρα λοιπόν, για να αντισταθμιστεί, και το λέω αυτό για να φανεί και το παραμύθι που καλλιεργείται, για να αντισταθμιστεί το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστούν ετησίως, και είναι στοιχεία τα οποία τα βγάζουν οι υπηρεσίες, 112 εκατομμύρια τόνους LNG, ενώ τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορεί να δώσουν μόνο 70. Τι θα έχει αυτό σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα? Την φοβερή ακρίβεια αυτών των ενεργειακών πόρων. Δηλαδή, αυτό που ζει σήμερα το λαϊκό νοικοκυριό δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτό που του ετοιμάζουν. Ας τα πούν λοιπόν τα κόμματα τα οποία καλλιεργούν ελπίδες, δίνοντας ψήφους. Αυτό το οποίο λέει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, να αποσυνδεθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου, θα δώσει λύση? Πέρα από την παροχή του φυσικού αερίου, που είναι κατανοητό, το έχουμε κουβεντιάσει και με καθηγητές. Σε καμιά περίπτωση, για τέτοια τερτύπια και τέτοια συγκοινωνούντα δοχεία τα έχει ζήσει ο λαός. Ζήσαμε την πράσινη ανάπτυξη, ζήσαμε την πράσινη μετάβαση, ζήσαμε τα καλά της
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που κανένας δεν μπορεί βέβαια να αρνηθεί την εξέλιξη τεχνολογίας. Εκείνο όμως που δεν έζησε ο λαός είναι το η έστω και ελάχιστη φτηνότερη ενέργεια που θα μπορούσε να πάρει. Ας τα αμφισβητήσει όποιος θέλει αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει εμπιστοσύνη στο κριτήριο και των εργαζομένων και γενικότερα του λαού όσον αφορά την αντίληψή του απέναντι στις πολιτικές των ναυτικών κομμάτων. Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει άλλη λύση για τους εργαζόμενους και για το λαό από το να τραβήξουν το δικό τους δρόμο ανάπτυξης έξω από κάθε Υπεριαλιστική Ένωση που θα έχει, αν θέλετε, ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος που προτείνουμε.